Καλωσορίζω τον Αγίνη του Τράπεζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως και τους τοπικούς δημοσιογράφους. Κρίναμε σκότυμο πριν τα εγγένεια, τα οποία δεν είναι σε λίγο χρόνο. Να κάνουμε μια ξενάγηση ειδικά στους πράκτορες, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ένα μουσείο που βρίσκεται στην περιφέρεια της περιφέρειας. Έτσι έγινε χάρη στην ένταξη στο πρόγραμμα Leader της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και, με την εποπτεία της ΕΤΑΔ που σήμερα είναι εδώ ο κύριος Περιμένης που έχει το συντονισμό αυτού του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μουσείο κάνει μια καινούργια προσπάθεια επανεκκίνησης. Ήταν αναγκαίο να γίνει το μεγάλο έργο της ανακαίνησης, γιατί ήταν ένα μεγάλο έργο ανακαίνησης, κράτησε 26 μήνες. Όμως νομίζω ότι όπως είδατε και εσείς πλέον είναι ένα άλλο μουσείο, δηλαδή έχει μια άλλη παρουσία και για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια δεν θα έχει ανάγκη από καμία άλλη παρέμβαση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, όπως είπα και πριν, τους πράκτορες που ανταποκρίθηκαν, γιατί το μουσείο, το λεωτριβείο της εταιρείας Αρχιπέλαγος, είναι στην περιφέρεια της περιφέρειας. Δεν είναι, ας πούμε, στην πόλη της Μυτιλίνης. Όπως τα περιφερειακά μουσεία σε όλη την Ελλάδα έχουν προβλήματα, σκεφτείτε ένα περιφερειακό μουσείο στην περιφέρεια της περιφέρειας. Για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει το ενδιαφέρον και να υπάρξει η ενεργοποίηση των τουριστικών παραχώρων του νησιού, όπως επίσης βεβαίως και από εσάς τους δημοσιογράφους, για τους συντοπίτες μας, γιατί είναι σημαντικό να τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται πλέον και να βλέπουν την πλήρη λειτουργία, πώς παράγεται το λάδι, δηλαδή λειτουργούν όλες οι μηχανές όπως λειτουργούσαν το 1900. Αυτό είναι σημαντικό διότι δεν το παρουσιάζει, δεν έχει δυνατότητα να το παρουσιάσει κανένα άλλο μουσείο. Πέρα από αυτό είναι και ένας χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνέδρια. Αυτό το κάνουμε, το κάναμε και πιστεύω από εδώ και στο εξής θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση από τον κύριο Σουφουνάκη. Ανταποκρίθηκαν νομίζω αρκετές συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι πέρασε ένα μήνυμα αυτή τη σήμερα, περνάει ένα μήνυμα ότι το μουσείο επαναλειτουργεί. Είναι ανανεωμένο, πιο φρέσκο όπως είπαμε. Αυτό που θα κρατήσω είναι ότι και αυτό που είδαμε και πήραμε και εμείς είναι ότι ο επισκέπτης παίρνει εμπειρία από αυτό το μουσείο, παίρνει πάρα πολλά πράγματα, το πώς δουλεύανε τότε τα αλλιοτριβεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι κάποιος που θα έρθει εδώ θα μάθει αρκετά πράγματα. Όχι με πολύ χρόνο, ευχάριστα και είναι ωραία η χώρη και νομίζω πάρα πολύ έτσι ωραία εξυπουλημένη. Και επίσης είναι αυτό που είπαμε ότι είναι σημαντικό ότι πλέον μπορούν να γίνουν αρκετές δράσεις μικρές μεγάλες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω και εμείς οι τουριστικοί πράκτες θα το βάλουμε στο πρόγραμμα γιατί όχι να κάνουμε κάποιες δράσεις εδώ. Τα πάντα μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα από νέα ακουστικά μέσα, από τα ακουστικά, η χώρα είναι πολύ ωραία. Άρα από εδώ και πέρα εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε στα προγράμματά μας, να το διαφημίσουμε, να το προβάλλουμε και ελπίζουμε και είμαστε θετικοί ότι θα πάει καλά. Και ύστερα από αρκετά χρόνια που ανεβαίνει, φαίνεται να ανεβαίνει και λίγο ο τουρισμός φέτος παραπάνω από άλλες χρονιές, νομίζω είναι καλή ευκαιρία και όλα να πάνε θετικά και το να πάει ένα καλό ξεκίνημα από εδώ και πέρα. Ναι, το Μουσείο Βρανά το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς. Ήταν κάτι, ένα κόσμημα για την περιοχή και για το, γενικότερα για το τουριστικό κομμάτι, διότι όπως ξέρετε ξεφεύγει πια από την επισκεψιμότητα όσον αφορά άλλα σημεία και άλλες επισκέψεις γενικότερα στην Ελλάδα. Ένας ξένος επισκέπτης, ειδικά από ένα κουραζιρό που απασχολούμαι εγώ, θα δει κάστρα, θα δει πέτρες, θα δει όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό, σε τοπικό επίπεδο και τοπικό χρώμα. Ο κύριος Σιφουνάκης είναι αυτός που εισβάλλει τις πινελιές σε πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Εδώ και χρόνια έχει αφήσει το αποτύπωμά του και τη σφραγίδα του από όλα τα λιοτρίβια, από αρχαιολογικό μουσείο, από απολιθωμένο δάσος, από μουσείο αντίστοιχο στην Αγία Παρασκευή. Είναι
μεγάλη προσπάθεια που κάνει προσωπικά εκείνος τόσα χρόνια για το νησί και γενικότερα για να δείξει όλα αυτά τα κοσμήματα. Και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει επισκεψιμότητα. Ήδη το έχουμε βάλει στα προγράμματά μας, όπως το είχαμε και παλιότερα. Υπήρχε ένα κενό λόγω της ανακαίνησης που έγινε. Ωστόσο, είναι ένα πράγμα το οποίο αξίζει τον κόπο και θα περνάμε όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με την μισή μέρα, τη half day tour που κάνουμε με Πλωμάρι και Αγιάσο. Ξεκινάμε από Αγιάσο, κατεβαίνουμε εδώ, θα κάνουμε μια στάση εδώ με μια ξενάγηση, φεύγουμε με Πλωμάρι Μουσείο Ούζου και επιστροφή. Είναι ένα half day tour το οποίο και πουλάει πάρα πολύ στην κουραζιέρα, αλλά και είναι κάτι διαφορετικό με τα άλλα λιμάνια και με τα άλλα νησιά και γενικότερα στην Ελλάδα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Είναι μια σημαντική, πολύ σημαντική στιγμή, γιατί είδαμε όλα τα στάδια, έχουμε δει όλα τα στάδια του Μουσείου Βρανά, του Ελετριβίου, από την πρώτη του στιγμή, από τις αρχές του 2000, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της ένταξής του για την τότε του δημιουργία. Είδαμε τα στάδια των προβλημάτων που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια. Βιώσαμε μέσα από τη διαδικασία του προγράμματος να απαντά πραγματικά σε αυτό που λέμε τοπική αναπτυξιακή στρατηγική για σημαντικές παρεμβάσεις στα χωριά μας. Σε αυτό το χώρο, όχι μόνο στο χωριό, αλλά σε όλο το νησί, είναι ένα μνημείο πια. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα. Οι λεπτομέρειες που βλέπουμε τώρα, τουλάχιστον με τα δικά μας μάτια, έχοντας αντιμετωπίσει όλη τη γραφειοκρατία και όλη τη διαδικασία και όλα τα προβλήματα για να φτάσει σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο Αρχιπέλαγο, συγχαρητήρια στον κύριο Σεφουνάκη, αλλά και σε όλους όσους έχουν εμπλακεί για να βοηθήσουν ώστε να φτάσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα. Είναι για μας μια μεγάλη τιμή το ότι βάλαμε και εμείς λίγο το χέρι μας. Σημαντικό έργο για την περιοχή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι στον κύριο Σεφουνάκη και είπαμε να τον βοηθήσουμε σε ό,τι περνάει από το χέρι μας σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτή η περιοχή θα είχε γίνει μια χωματερή αν δεν είχε βρεθεί ο κύριος Σεφουνάκης να αγοράσει αυτό το ελετριβείο και να το φέρει σε αυτή την κατάσταση. Είναι πόλος έργος αυτή τη στιγμή για ξένους και για τους ντόπιους του νησιού μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τι να πω, δηλαδή είναι τιμή μας και χαρά μας που είναι κοντά μας. Κάθε χρόνο μας παραχωρεί το χώρο και κάνουμε μια εκδήλωση από το λεσβιακό καλοκαίρι. Έχουμε προγραμματίσει 8 Αυγούστου τον κύριο Κορκολή να φέρουμε εδώ πέρα. Και ό,τι το ζητήσουμε πάντως είναι στο πλευρό μας για εκδηλώσεις στο Δήμο και τέτοια.